Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν μεταξύ συνδικαλιστών και διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Λασιθίου. Η συνάντηση στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου την περασμένη Δευτέρα, που αφορούσε στο εντέλεσθε αναισθησιολόγου, πήρε άσχημη τροπή και γρήγορα μετατράπηκε σε θερμό επεισόδιο, με τους συλλόγους εργαζομένων των νοσοκομείων να κάνουν λόγο για χειροδικία σε βάρος συνδικαλίστριας. Αυτά τα περιστατικά, πέρα από το γεγονός ότι αμαυρώνουν τις εικόνες των νοσοκομείων, όποιο νοσοκομείο και να είναι αυτό, όχι μόνο τη Ιεράπτρα του Αγίου Νικολάου και γενικότερα του Νομού Λασιθίου, μας πηγαίνουν σε άλλες παλαιότερες εποχές, οι οποίες πραγματικά νομίζω ότι σήμερα δεν μας θυμούν. Ξεκίνησε δυστυχώς μια συζήτηση του παραλόγου, διότι μας έλεγε ότι έχουμε δύο αναισθησιολόγους στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, οπότε δεν, συσταγωγικά δεν πρέπει να παραπονιόμαστε, ενώ αυτός έχει κάνει εντέλεστη και έχει τραβήξει τον ένα πίσω. Η έντονη διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών δεν άργησε να έρθει όταν οι εργαζόμενοι, προκειμένου να μεταπίσουν τον διοικητή των νοσοκομείων Μανώλη Ανδρεαδάκη για το εντέλεστη αναισθησιολόγου, δεν τον άφησαν να φύγει, ενώ έπειτα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, ο κύριος Ανδρεαδάκης επιτέθηκε σε γυναίκα μέλους της Επιτροπής Αγώνα. Δεν το επιτρέπαμε να φύγει από την αίθουσα. Του είπαμε ότι θα κάνουμε κατάληψη στο φόρο και δεν θα το επιτρέψουμε να αποχωρήσει μέχρι να πάρει πίσω το εντέλεσθε. Οπότε αποφασίσαμε να τον κρατήσουμε σαν ένδειξη διαμαρτυρίας εκεί, μη επιτρέποντάς του να αποχωρήσει από τον χώρο. Εκείνος κάλεσε την αστυνομία και μετά ακολούθησε, το τονίζω, η χειροδικία, όχι απόθεση όπως προσπαθεί να περάσει, χειροδικία, φαίνεται άλλωστε και στο βίντεο το οποίο έχει ανέβει, χειροδικία εναντίον μιας γυναίκας. Ακολούθησαν κάποια γαλλικά από τη μεριά τη δική του με εξύβριση ακόμα και θείων. Χειροδικία από την πλευρά τη δική μας δεν υπήρξε. Οι εργαζόμενοι καταδικάζουν το θερμό επεισόδιο, το οποίο, όπως εξηγούν, αμαυρώνει την εικόνα των νοσοκομείων και αποτρέπει νέα πρόσωπα να στελεχώσουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα του Λασιθίου. Σε αυτό το πράγμα αμαυρώνει όχι απλά την εικόνα των νοσοκομείων του νομού Λασιθίου, του οποίου είναι και κεντρικός διοικητής. Έτσι, τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή του Λασιθίου έχουν περιέλθει στην κατάσταση που έχουν περιέλθει εξαιτίας της νοοτροπίας του, εξαιτίας της διοίκησης της οποίας ασκεί, έτσι, εξαιτίας των εντέλεστε. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι. Πόσο μάλλον όταν υπήρξε και αυτή η βιοπραγία. Από την άλλη πλευρά, ο διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Λασιθίου, Μανώλης Ανδρεαδάκης, δεν θέλησε να τοποθετηθεί για το εν λόγω συμβάν.